Καλώς ήρθατε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Πάντως, κύριε Παπαδημούλη, εκτός από την φυσική δυσοδεία των σκουπιδιών, έχουμε και μια πολιτική, σχόλιο δικό μου, δυσοδεία που, από την υπόθεση του ναρκοπλοίου, του Νουρουάν, που αποτελεί και μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είδα εδώ ότι έχετε κάνει και μια δήλωση το πρωί, στην οποία, αφού συγχαίρετε την ελληνική δικαιοσύνη που ανοίγει ξανά τον φάκελο αυτό, του Νουρουάν, λέτε όλα τα υπόλοιπα και οι παρεμβάσεις του Καμένου και η αξιοπιστία των μαρτύρων είναι αρμόδιοι να τα κρίνουν οι Έλληνες δικαστές. Ναι, νομίζω ότι είπα το αυτονόητο. Mm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι βρέθηκε ένα ναρκοπλοίο με μια ποσότητα ρεκόρ, 3 τόνοι ηρωίνης. Αυτό σημαίνει δεκάδες χιλιάδες θάνατοι νέων παιδιών. Σημαίνει τεράστιος τζίρος. Όταν θα κοβόταν αυτή η ηρωίνη, ακόμα και αν ήταν 2,1 και όχι 3 που είναι 3, γίνεται 8 τόνοι. Γίνεται 8 τόνοι στα 2,1. Στα 3 πηγαίνουμε πάνω από 10 τόνους. Λοιπόν, δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Αυτό το πράγμα είναι ένα ορφανό ναρκοφορτίο. Μόνο κάποιοι πολύ πλούσιοι άνθρωποι μπορούν να οργανώσουν τέτοια μπίζνα. Και όσοι μπορούσαν να μαρτυρήσουν για την υπόθεση, σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί νεκροί υπό αδιαφρύνεστες συνθήκες. Ακριβώς. Βγήκε μια απόφαση της δικαιοσύνης όπου το έριχνε το πράγμα στα μαλακά. Όσο δικαζόταν αυτό το θέμα, υπήρχε μια συνωμοσία σιωπής. Ελάχιστοι ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Και ευτυχώς η ίδια η δικαιοσύνη ανασύρει το φάκελο και αρχίσει να ψάχνει. Εγώ λέω ότι όλοι οι Έλληνες, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζουν, έχουν κάθε λόγο να ζητάνε σε αυτό το θέμα διαλεύκανση και τιμωρία. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ δικαστής. Η αντιπολίτευση όμως και όχι μόνο η αξιωματική βάζει ένα θέμα για τις παρεμβάσεις του κυρίου Καμένου. Απάντησα και σε αυτό και σας το επαναλαμβάνω, και αυτές οι παρεμβάσεις να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη. Εγώ θέλω να βρεθούν οι υπεύθυνοι, να τιμωρηθούν σκληρά, διότι δεν υπάρχει χειρότερο εμπόριο από το εμπόριο θανάτου. Η δικαιοσύνη γιατί δεν έκανε τη δουλειά της σωστά πριν? Έχουμε μια εξαιρετικά αργή απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Αν μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, θα σας πω η αργή απονομή της δικαιοσύνης και για τις επενδύσεις. Αρνησιδικία σε κάποιες περιπτώσεις. Η οποία οδηγεί σε αρνησιδικία. Δηλαδή, έχει μια δικαιοσύνη που, αν είναι να καταδικαστεί ένας φτωχοδιάβολος που έκλεψε μια φραντζόλα ψωμί, μπορεί να τη βγάλει την απόφαση σε 24 ώρες, αλλά μια μεγάλη διοικητική υπόθεση για φοροδιαφυγή δισεκατομμύρια μπορεί να κάνει και 10 και 12 χρόνια. Είναι τα Υπουργεία. Δέστε με την αρχαιολογία στο ελληνικό. Άλλο όπως ήταν δασικό. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε προβλήματα γραφειοκρατίας, αργής και αναχρονιστικής διοίκησης. Η Αλβανία έχει τελειώσει το κτηματολόγιο της και εμείς ακόμη το ετοιμάζουμε, ενώ το εξήγηλε ο Τρικούπης, ο Χαρίλαος Τρικούπης εξήγηλε κτηματολόγιο. Το δε περιουσιολόγιο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, παρότι το εξήγηλε ο Βαρβαρέσος. Δηλαδή, και πόσα χρήματα ήρθαν από την ΕΟ? Διότι όλο αυτό όλη αυτή η γραφειοκρατία, οι αναβολές και τα λοιπά, είναι ντροπή για την Ελλάδα αυτό που έγινε με το κτηματολόγιο. Μας πέταξαν το κτηματολόγιο έξω από τα κοινοτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι πολιτικοί που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Προφανώς. Τα μνημόνια ήρθαν από τη χρεοκοπία ενός οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Και τώρα, ακόμη και να μας χαρίζαν όλο το χρέος που δεν πρόκειται να γίνει, ελάφρυνση διεκδικούμε και θα την πετύχουμε. Και ήδη έχει ξεκινήσει και θα γίνει και μεγαλύτερη. Ακόμη και αν μας χαρίζαν όλο το χρέος, αν δεν διορθώσουμε τις παθογένειες, πάλι θα έχουμε τέλειο πρόβλημα. Και τώρα, εγώ αυτό που θέλω να επιμείνω είναι ότι είναι συμφέρον για τη χώρα η πρώτη προτεραιότητα να είναι η μείωση της ανεργίας. Αυτό σημαίνει να αυξήσουμε τον πλούτο που παράγεται και η διαφορά μας μεταξύ αριστεράς και δεξιάς να είναι πώς θα μοιράζεται. Ποιος θα πληρώνει τα έσοδα που θα πηγαίνουν οι δαπάνες. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, από την άλλη πλευρά οφείλω να παρατηρήσω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε μια πολύ έντονη ευαισθησία για το θέμα του Νουρουάν μόνο σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κυρίου Καμένου και κάπως όψιμη θα έλεγα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσω, αλλά προηγουμένως, επειδή άκουσα για το κτηματολόγιο και επειδή κανείς δεν το αξιολόγησε, εάν θα με ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έκανα σαν δήμαρχος της Αθήνας, είναι ότι ήμουν ο πρώτος και ίσως και ο μοναδικός μέχρι στιγμής δήμος της Ελλάδος που έγραψα όλη την περιουσία του Δήμου της Αθήνας στο κτηματολόγιο. Ενδεικτικά σας λέω ότι βγήκε και η τελεσίδικη απόφαση από τον Άριο Πάγο
για όλες τις εκτάσεις πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού που είχαν καταπατηθεί από δύο συγκεκριμένους καταπατητές. Μέχρι τους πρόποδες του Λυκαδητού. Η Δεξαμενή, η πλατεία Κολονακή, όλα αυτά τα είχε το δημόσιο, υποτίθεται. Ήταν δύσκολη δουλειά. Και εμείς βρήκαμε τα συμβόλαια. Ήταν δύσκολη δουλειά. Κοιτάξτε, δύσκολη ήταν. Είχα την τύχη και την ευτυχία να έχω συνεργάτη και δημοτικό σύμβουλο το Λευτέρη το Σκιαδά, που είναι ο ιστορικός της πόλης, που είχε ένα απίστευτο αρχείο, όπου βρεθήκανε τα συμβόλαια με συνική μελάνη και με το χέρι γραμμένα. Μιλήσατε για όλα αυτά τα οποία ήταν περιουσία του δημοσίου και ήταν καταπατημένα. Καταπατημένα από το δημόσιο. Οι μεγαλύτερες καταπατήσεις ήταν από την κεντρική διοίκηση. Είναι γενικό αυτό σε όλους τους Δήμους. Μετά από την κτηματική εταιρεία του δημοσίου, που ήταν επίσης κάτι, και στο τέλος. Ήταν δημοτική περιουσία που είχε καταπατήσει το κεντρικό, το κράτος. Βεβαίως, η Ομόνοια. Η Ομόνοια ήταν το τελευταίο που κερδίσαμε, ξέρετε, με το Πεχοδέ. Γιατί από κάτω η Ομόνοια, τις καλές μέρες σας υπενθυμίζω, είχε πολλά μαγαζιά. Ναι. Και τα ενίκια από τα μαγαζιά τα έπαιρνε το Πεχοδέ. Γι' αυτό δεν ήθελε με τίποτα την Ομόνοια που βρίζατε τους δημάρχους. Πώς την κάνατε έτσι την Ομόνοια, ενώ οι δήμαρχοι δεν είχαν παρέμβαση. Το Πεχοδέ, ο Λαλιώτης και η Βάσου Παπανδρέου έκανα την Ομόνοια όπως την είδατε σήμερα. Γιατί εκπλήστησε, κύριε Κουτζάνη. Ο μεγαλύτερος μπαταξής είναι το ίδιο το κράτος. Το έχουμε πει. Αλλά εντάξει, έρχομαι τώρα στο άλλο για να μην το κρίνω. Ακούστε, η θέση δική μας είναι η εξής. Ότι ο ρόλος μιας κεντρικής κυβέρνησης, όποιας είναι, οποιοδήποτε χρώματος, είναι να δημιουργήσει εκείνο το περιβάλλον που να μπορεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη και όσο το δυνατόν αντικειμενικά να κάνει τη δουλειά της. Μέχρι εκεί είναι η δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη. Θεσμικά μιλάω, δεν μιλάω για επιμέρους θέματα. Εμάς λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε αναδείξει είναι ότι είναι αδιανόητο ένας υπουργός, ούτε καν ο κύριος Κοντονής, που εν πάση περιπτώσει υπουργός δικαιοσύνης μπορεί να είχε και ένα λόγο παραπάνω, κάνει αυτού του είδους τις παρεμβάσεις που σας λέω ότι από τη μεταπολίτευση και μετά εγώ δεν ενθυμούμαι κανέναν υπουργό καμίας κυβέρνησης, καμίας απόχρωσης να έχει κάνει τέτοιου είδους παρέμβαση μιλώντας όχι μία φορά αλλά πολλές φορές, δεν απήντησε προχθές στη Βουλή ο κύριος Καμένος αυτό, 21 λεπτά ήταν οι συνομιλίες, δεν απήντησε σε αυτό το θέμα, μιλώντας με έναν ισοβήτη ναρκέμπορο. Ναι. Όποιοι άλλοι ενέχονται, είναι δουλειά της δικαιοσύνης να τους βρει και να τιμωρηθούν. Σε κάθαρα πράγματα. Αυτό που ξέρω και δεν έχει αμφισβητηθεί είναι ότι ο Ναρκέμπορος ζητούσε περισσότερες εγγύησεις για να παραθέσει στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι ο 8ος της υπόθεσης που θα πεθάνει. Συμφωνούμε. Okay. Να δεχτούμε για την οικονομία της κουβέντας ότι αυτό. Και ήταν και το βασικό επιχείρημα του κυρίου Κοντονή. Ότι είναι ένας αξιόπιστος μάρτυρας. Όχι, δεν είναι αξιόπιστος μάρτυρας. Λέω να δεχθώ ότι είναι ακόμη και αξιόπιστος μάρτυρας. Εγώ για την κατάθεσή του, αλλά στο αν έχει στοιχεία. Άλλο το ένα, άλλο κύριε το Κουτζάνη, είπα για την οικονομία της συζήτησης. Είμαι σαφής. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Να δεχθώ ακόμη και αυτό. Η δουλειά λοιπόν του κάθε κύριου Καμένου ήταν να πάει στην κυρία Δημητρίου, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να καταθέσει ό,τι είχε να καταθέσει. Και ήταν δουλειά εκείνης. Όχι αυτά που έλεγε. Μου είπε ο Τριανταφυλόπουλος το άλλο και τα κοίτα και είπα. Του έστειλαν κατευθείαν την. Και το όνομα Τριανταφυλόπουλος. Αλλά την έστειλαν σε λάθος φυλακή. Ενθυμίστε. Ένα δημοσίευμα που ήταν στο Ζούγκλα που είχε κρεμάσει 32 πολιτικούς στα μανταλάκια, το λέω σε σχέση με την απόφαση του ΣΤΕ για το φορολογικό έλεγχο. Μέσα στους 32 ήμουνα και εγώ. Μάλιστα. Με έψαχναν επί 3 χρόνια, όχι εμένα μόνο, όλους τους συνεργάτες μου, τους γονείς των συνεργατών μου, από πότε ξέρετε, γυρνώντας πίσω 12 χρόνια. Μάλιστα. Για να φτάσει στο τέλος ο αρμόδιος εισαγγελέας διαφθοράς να με φωνάξει. Να μου παραδώσει το πόρισμα, το οποίο για να σας το επικαλούμε αντιλαμβάνεστε τι δεν γράφει μέσα. Κάποιοι περίμεναν να γράφει. Είναι πολύ σωστή η απόφαση. Μάλιστα. 12 χρόνια πίσω. Και μιας και είπατε για τα χρόνια πίσω, να πούμε ότι τουλάχιστον για τους φορολογικούς ελέγχους. Επομένως, η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω, ο Δημήτρης Παπαδημούλης κράτησε διακριτές τις αποστάσεις απόψε. Δεν είπε αυτά που είπε ούτε ο κύριος Κοντονής στη Βουλή. Κατανοητό έτσι. Και το καταλαβαίνω. Και βεβαίως δεν απήντησε επίσης ο κύριος Καμένος στη Βουλή στο ερώτημα ότι αφού ήξερε με ποιον είχε να κάνει, αναφέρομαι σε αυτόν που θεωρεί ότι είναι 100% ένοχος, εμείς δεν είμαστε δικαστές για να πούμε, είπε το όνομά του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη,
στο ερώτημα πώς αφήσατε τον Πρωθυπουργό. Βγήκε πρώτα ο Μαρινάκης και έκανε μηνυτήρια αναφορά. Βεβαίως, βεβαίως. Κατά την άποψή μου λειτουργήσε θεσμικά. Μέχρι τότε δεν την αναφέρει κανένα. Ναι, αλλά πώς άφησε λοιπόν απροστάτευτο τον Πρωθυπουργό και συναντήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη 15 μέρες πριν στο Μαξίμου. Ενώ όλα αυτά εάν είναι... δεν τον ενημέρωσε, τον άφησε απροστάτευτο. Ενώ... εάν τον ενημέρωσε, τότε πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας πως δέχτηκε να συναντηθεί με έναν που είναι ύποπτος για εμπορία ναρκωτικών. Ενώ όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, εγώ θα επιμείνω ότι και το έντονο και όψιμο ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας όταν κατονομάστηκε ο επιχειρηματίας δημιουργεί ερωτηματικά. Ναι, δηλαδή τι θέλατε να βγούμε και να πούμε εμείς ότι ναι, αυτός είναι. Δεν είναι και μείζον θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης το ότι ένας υπουργός πήρε τηλέφωνο αυτόν. Όχι, δεν είναι. Όχι, τώρα... δεν είπα ότι δεν είναι. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω. Θέλετε να πείτε ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι το έκανε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πάντως, η παρέμβαση του κυρίου Καμένου. Κάτι βλέπει πίσω και εκεί αποσκοπεί. Σωστό, συμφωνούμε. Ο τίτλος του θέματος που συζητάμε είναι το μέγα ναρκοσκάνδαλο Νουρ Ουάν. Η ουσία το ορφανό φορτίο. Να, άλλο αυτό. Ο θάνατος, ο περίεργος όσων μπορούσαν να μαρτυρήσουν για την υπόθεση. Και η κοινή λογική λέει. Εγώ δεν ξέρω. Και λάθος. Δεν ξέρω ποιο είναι το αφεντικό. Αν διαβάσει κανείς την υπόθεση. Εγώ δεν ξέρω. Μία νεαρή στην Τουρκία σκοτώθηκε κατά λάθος λοιπόν, επειδή ήταν στόχος ο πατέρας της. Δεν ξέρω ποιο είναι το αφεντικό. Η κοινή λογική λέει ότι για να κάνεις μια τέτοια έκταση βρωμιά 3 τόνοι ηρωίνης πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά. Ναι, και διασυνδέσεις και όλα αυτά. Και επειδή μια εβδομάδα πριν πιάσανε στις ακτές του Βισκαϊκού στην νοτιοανατολική Γαλλία με 1,5 τόνο κοκαίνη. Κοκαίνη, πάλι ήταν Έλληνες. Μια σειρά ανθρώπους και ήταν Έλληνες διαβατήρια και Έλληνες. Και Έλληνες. Και οι περισσότεροι από αυτούς που πιάσανε ήταν Έλληνες. Σημαίνει ότι εδώ πρέπει ο κρατικός μηχανισμός με τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων να βάλει ως υπαριθμό ένα προτεραιότητα την καταπολέμηση του εγκλήματος, διότι αυτά τα ναρκωτικά σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και το πλοίο όμως ήταν τόσο καιρό εκεί πέρα και δεν βρίσκαν να το έλεξε κανείς. Έλατε. Όπως επίσης, κύριε Παπαδημού, μου 6 μήνες ήταν το άλλο πλοίο με τα λαθρέα τσιγάρα στα Χανιά απ' έξω. Κοιτάξτε, δεν έκανατε τίποτα. Κύριε Κακλαμάνη, εγώ πιστεύω. Άλλου επίπεδου έγκλημα, αλλά έγκλημα. Εγώ πιστεύω ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος. Βεβαίως πολύ πιο βαρύ τα ναρκωτικά, αλλά και το λαθρεμπόριο τσιγάρων και το λαθρεμπόριο καυσίμων κτλ. Δεν θα φέρει μόνο έσοδα στο δημόσιο, δεν θα αποκαταστήσει μόνο το αίσθημα περί δικαίου, αλλά θα ξεβρωμήσει και μια επιχειρηματικότητα η οποία λειτουργεί με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Σωστό. Και όσοι ξένοι επενδυτές. Δεν πρέπει να το χαρακτηρίζουμε καν ως επιχειρηματικότητα αυτό, κύριε Παπαδημούλη. Σε πολλά εισαγωγικά. Πάρα πολλοί που σου λένε. Το βρώμικο χρήμα να πω κάτι που νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Ενώ στη Βενεζουέλα που είναι ο Μαδούρο και δεν έχει καπιταλισμό, είναι θαυμάσια τα πράγματα. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Καπιταλισμό έχει και ο Μαδούρος. Πριν ξεφύγουμε. Δηλαδή, αφού τον θαυμάζει ο κύριο Τσίπρα, καπιταλισμό θέλει. Αυτό τώρα τι να σα πω. Θα σα απαντήσω ο κύριο Παπαδημούλη. Αλλά α ολοκληρώσει για να κλείσουμε και με τον κύριο Μίχαλο. Να πω κάτι άλλο για να μην ξεφύγουμε πάλι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και μέσα στην κρίση αυτή τη στιγμή που προσπαθούμε να βγούμε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που τα παραδέχονται και τα ομολογούν όλοι. Ότι η Ελλάδα έχει προνομιακή γεωπολιτική θέση, ότι είναι νησίδα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, ότι έχει σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό και δυστυχώς ένα κομμάτι του έχει φύγει στο εξωτερικό λόγω κρίσης και ότι έχει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Αν λοιπόν ξεβρωμίσουμε τον τόπο και βάλουμε κανόνες. Κυρία Χόντο, λέτε ότι όλοι ζητάνε κομμάτι από εμάς. Στον αέρα Κύπρο, στον αέρα Αλβανία. Μην το ανοίξουμε όμως αυτό, πρέπει να κλείσουμε με τον κύριο Μίχαλο. Θέλετε να ξεκινήσουμε το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Όχι, μα αυτό είναι το κυριότερο. Θα σας καλέσουμε σε άλλη εκπομπή, ειδικά για αυτό πρέπει να πάω στον κύριο Μίχαλο. Γυρίσαμε πίσω, σας έριξα την πάσα. Να μιλήσουμε για εθνικά θέματα. Πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε τότε, γιατί η εκπομπή και ο Μάκης έχει και ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτά. Κύριε Μίχαλε, αν θέλετε κάνετε σχόλιο για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Κουτζάνη, κοιτάξτε, εμείς χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση και τη χαιρετίζουμε διότι έχουμε πει επανειλημμένως ότι δεν μπορεί η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση να είναι όμηρος
των φορολογικών αρχών τη στιγμή που δεν είναι υπεύθυνη για, για αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, για όταν μπορέσει και αποφασίσει η φορολογική αρχή να κάνει τους ελέγχους. Διότι, ξέρετε, στην ουσία δεν αλλάζει κάτι. Διότι εάν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή νόρμα, όπου οι έλεγχοι γίνονται εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση μιας χρήσης της επιχείρησης ή ακόμα και του φυσικού προσώπου, δεν θα είχαμε το πρόβλημα αυτό που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν και 5 χρόνια, πηγαίναν 10 σε κάποιες περιπτώσεις και 15 χρόνια. Ειλικρινά. Και βεβαίως αλακάρτ. Ξέρετε, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι κλείνει μια φορολογική υπόθεση για μια συγκεκριμένη χρήση, φορολογικός έλεγχος μάλλον για μια συγκεκριμένη χρήση, και αν στο μέλλον προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στο χρονικό διάστημα του ήδη. Με ανώνυμη καταγγελία, ακόμα χειρότερα. Εντάξει, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση, ναι, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό. Οφείλει να γίνεται. Αλλά θέλω να πω ότι και για τις περιπτώσεις αυτές, διότι πράγματι οι αντιδράσεις, τις οποίες θα δούμε από αύριο το πρωί εξαιτίας αυτής της απόφασης, θα εστιάζονται στις δύο βασικές λίστες, στη λίστα Μπόργεν και στη λίστα Λαγκάρ, τέλος πάντων. Αυτό όμως που εγώ θέλω να επισημάνω είναι εκεί όπου εντοπίζονται παράνομες, έκνομες ενέργειες, φορολογικές ενέργειες, βεβαίως και να διενεργούνται έλεγχοι. Αλλά θα πρέπει να κλείνουν οι έλεγχοι. Εγώ θεωρώ και η πενταετία είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κάθε αρχή και δύσκολη. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να μένει όμηρος των φορολογικών αρχών. Να σας δώσω έναν αριθμό συναφή. Είναι σύντομος, ναι. Αλλά από την εθελοντική διόρθωση φορολογικών δηλώσεων διαφόρων Ελλήνων με λεφτά που βρέθηκαν σε διάφορες λίστες, χθες ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, ή αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου, ότι έχουν ήδη μαζευτεί 350 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν σε αυτές τις λίστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διάλειμμα, επανερχόμαστε.